Όπως είχαμε πει και το τέλος του 2020, που ήταν η πρώτη χρονιά μετά το 2015 που είχαμε μια αύξηση 11%, σε μια τελευταία κουβέντα μας είχαμε πει ότι φαίνεται ότι οι πρώτοι μήνες του 2021 θα είναι καλοί. Βέβαια ήταν περισσότερο καλοί από ό,τι και εγώ ίδιος είχα προβλέψει, και αυτό είναι και ένα μικρό ερωτηματικό για το μέλλον. Πάντως τα καταγεγραμμένα στοιχεία, όπως σωστά είπατε αυτή τη στιγμή, δείχνουν μια σημαντικότατη αύξηση που είναι στο 33,2%, ή αν θέλετε να το μετατρέψουμε σε ευρώ, από 175,4 εκατομμύρια ευρώ το Γενάρη έως Απρίλη του 20, φτάσαμε στα 233,6 εκατομμύρια ευρώ. Και το κυριότερο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι το 2015, που έχουμε πει κατ' επανάληψη, ήταν η χρονιά ρεκόρ. Το 16, 17, 18, 19 είχαμε πτώση, το 20 είχαμε μία άνοδο 11%, και τώρα το τετράμινο του 2021 είναι καλύτερο από το τετράμινο του 2015 κατά 7 εκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουμε αύξηση και σε σχέση με το 2015, όχι μόνο με το 2020. Γιατί τοποθετείτε ερωτηματικό για το μέλλον? Τοποθετώ ερωτηματικό γιατί είναι μεγάλη η αύξηση των 33,6%, και συνήθως οι πρώτοι μήνες είναι πάντα εκεί, δείχνει το βαρόμετρο σε σχέση πάντοτε με το ελαιόλαδο, αν είναι μια καλή ελαιοκομική χρονιά, διότι η ελαιοκομική περίοδος είναι Σεπτέμβρη, Οκτώβρη ξεκινάει, και μετά αρχίζουμε και πουλάμε Νοέμβρη, Δεκέμβρη που γίνεται το πικ και πουλάμε και τους πρώτους μήνες. Τώρα θα εξαρτηθεί και από το σύνολο της παγκόσμιας παραγωγής, αν θα υπάρξει αποθεματοποίηση, αν δεν φύγει προς τα έξω. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά που έχουν να κάνουν με τη διακύμανση της τιμής, με το τι έχουν παράγει άλλες χώρες, ποιες είναι οι ποιότητες οι δικές μας. Ήταν μια καλή χρονιά, η οποία αποτυπώνεται στο πρώτο τετράμινο, και απομένει να δούμε τώρα αν θα έχουμε μια συνέχεια, η οποία σίγουρα θα είμαστε καλύτερα από το 20, αλλά τώρα εδώ έχουμε βάλει τόσο ψηλά τον πύχη για να περάσουμε το 15 και να είναι το 21 μια χρονιά ρεκόρ για τις κρατικές εισαγωγές. Αυτό σας προβληματίζει ιδιαίτερα, το γεγονός δηλαδή ότι έχει μπει ο πύχης σε πιο ψηλά, ή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, κύριε Καλαμπόκη? Οι άλλοι παράγοντες, κυρία Δουλγεράκη, όμως έχουν ξεπεραστεί, και αυτό είναι το αξιοσημείωτο, ότι εδώ έχουμε δύο σημαντικότατους ανασταλτικούς παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά γενικότερα την οικονομία και της Ελλάδος αλλά και της Κρήτης ειδικότερα. Ο ένας παράγοντας είναι ο κορονοϊός, αυτή η συνεχιζόμενη πανδημία, η οποία φαίνεται ότι δεν έπληξε τους Κρήτες εξαγωγής. Και ο δεύτερος ανασταλτικός παράγοντας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για το εμπόριο, αλλά φαίνεται ότι υπερκάμφθηκε από άλλα πράγματα, είναι το τεράστιο κόστος των μεταφορών, που έχει αυξηθεί σε πολλές περιπτώσεις, έχει όχι μόνο διπλασιαστεί, αλλά έχει τριπλασιαστεί. Ο κόστος μεταφοράς των προϊόντων σε εμπορευματοκιβώτια, σε κοντέινερ, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Η πρώτη αιτία ήταν η παρατεταμένη περίοδος που τα πλοία ήταν μπλοκαρισμένα στη Διόρυγα του Σουέζ, και εκεί υπήρξε μια τεράστια αναστάτωση, παγκόσμια αναστάτωση στην μεταφορά των εμπορευμάτων με την θαλάσσια οδό. Και ο δεύτερος είναι ότι υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση από νέες χώρες που μπαίνουν στο παιχνίδι και αγοράζουν προϊόντα. Όπως? Νέες χώρες οι οποίες τώρα βρίσκονται πλέον από το καθεστώς της υποανάπτυξης σε καθεστώς ανάπτυξης. Και μιλάμε κυρίως για τις χώρες της Αφρικής. Μάλιστα. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια αύξηση του θαλασσίου όγκου μεταφορών, άρα κατ' επέκταση σε αύξηση του κόστους μεταφοράς και τελικά σε αύξηση του τελικού κόστους στον καταναλωτή. Παρ' όλα αυτά όμως, οι Κρήτες εισαγωγής έκαναν το καλύτερο δυνατό, και από ό,τι αποτυπώνεται από τα νούμερα του τετραμήνου, αυτό καταγράφηκε, και ας ευελπιστούμε ότι στους επόμενους μήνες, αν μη τι άλλο, να έχουμε θετικό πρόσημο για το σύνολο των κρητικών εισαγωγών, που είναι ζωντανό χρήμα στην κρητική οικονομία. Σωστό, σωστό αυτό το οποίο λέτε, και μακάρι έτσι με την ευχή αυτή να συνεχίσουν τα κρητικά προϊόντα να ανεβαίνουν προς τα πάνω, να παρουσιάζουν υψηλά εξαγωγικά νούμερα. Σε ό,τι έχει να κάνει την Ευρώπη, από ό,τι είπε και στο δελτίο σας, ότι η Ιταλία βρίσκεται στην πρώτη θέση σε ό,τι έχει να κάνει με τις χώρες που εξάγουμε τα προϊόντα μας. Σωστά, είναι η Ιταλία που εδώ φαίνεται ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ελαιολάδου, και δεύτερη έρθει η Γερμανία. Αυτό όταν οι χρονιές δεν ήταν καλές στο ελαιόλαδο, βλέπατε ότι η Ιταλία με τη Γερμανία, κάποια στιγμή η Γερμανία είχε περάσει μπροστά. Τώρα η Ιταλία πάλι είναι μπροστά, η Γερμανία είναι δεύτερη, και μετά ακολουθούν παραδοσιακές χώρες που τα τελευταία χρόνια τις βλέπουμε να είναι στην πεντάδα, όπως είναι
η Γαλλία, η Πολωνία και η Αυστρία, που εδώ η Αυστρία είναι μια χώρα που κάθε φορά κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά, γιατί είναι μεγάλος όγκος του ελαιολάδου που στέλνουμε εκεί. Και μετά είναι οι υπόλοιπες χώρες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Τσεχία, η Κύπρος, η Βουλγαρία. Είναι χώρες που αγοράζουν παραδοσιακά τα προϊόντα. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι αυτό το οποίο αναφέρεται, ότι όσον αφορά στους νομούς και για την ίδια περίοδο, πως οι εξαγωγές από Ηράκλειο, Λασίθη και Χανιά, ότι αυξήθηκαν κατά 44,5, 32,6, 13,2% αντίστοιχα, ενώ ο νομός Ρεθύμνης, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ότι είναι η μοναδική που παρουσίασε μικρή μείωση της τάξης του 2,7%. Έχει να κάνει ενδεχόμενα και με στροφή σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο της εργασίας, αυτά τα οποία καταγράφουμε, τα μεγάλα ποσοστά της ανεργίας, ξενοδοχειακός τομέας, τουρισμός, κύριε Καλαμπόκη, και όλα αυτά ήρθαν και έστειλαν τον κόσμο πολύ περισσότερο στον αγροτικό τομέα, παραγωγικό τομέα. Ξέρετε αν υπάρχει αυτός ο συσχετισμός? Όταν υπάρχει μια καλή ελαιοκομική περίοδος, και εξακολουθώ να μιλάω για το λάδι, γιατί είναι περίπου το 50% των εξαγωγών μας, αντιλαμβάνεστε ότι η στροφή ανθρώπων που ασχολούνται με άλλους τομείς εντείνεται προς το κομμάτι το αγροδιατροφικό. Ήταν μια καλή ελαιοκομική περίοδος και αυτό φάνηκε. Και επίσης φαίνεται η μεγάλη αύξηση του νομού Ηρακλείου, γιατί εδώ έχουμε και το κομμάτι των χημικών και πλαστικών. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά, το 44,5% σε σχέση με τους άλλους νομούς, το 32,6% του Λασιθίου και το 13,2% των Χανίων, ενώ στο Ρέθυμνο, που το κομμάτι της βιομηχανικής παραγωγής είναι πάρα πολύ συρρυκνωμένο, δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες, και οι εταιρείες που ασχολούνται με το ελαιόλαδο είναι αριθμητικά μικρότερες σε σχέση με τους άλλους νομούς, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η μικρή μείωση της τάξης του 2,7%. Είναι εντυπωσιακά πάντως τα νούμερα και τα μερίδια που έχουν οι νομοί, που είναι άκρος θεαματικά. Δηλαδή, αν κάποιος δει ότι περίπου το 70% προέρχεται από το Ηράκλειο, το 69%. Σωστά, έκανε αυτή την παρατήρηση, ορμόμενη πάντα από αυτά τα οποία αναφέρουν τα εργατικά κέντρα, λέγοντας ότι, ξέρετε, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ή όταν υπάρχουν και πολύ μεγάλα ποσοστά ανεργίας, υπάρχει εκείνη η πρόθεση και η στροφή στον πρωτογενή τομέα πολύ κόσμου, έτσι ώστε να καταφέρει να ζήσει, να βγάλει το μεροκάματό του. Γι' αυτό έκανε και αυτή την αναφορά. Αλλά μας εξηγήσατε. Είναι ορθή η παρατήρηση σας, κυρία Δουλγεράκη, και πάντοτε οι εξαγωγές, όταν έχουμε και ιδιαίτερα στο αγροτικό κομμάτι μια καλή χρονιά, αυτό αποτελεί ανάχωμα, αν θέλετε, στο κομμάτι της ανεργίας, γιατί υπάρχει μια στροφή και ένα ενδιαφέρον όταν πάει καλά μια χρονιά. Και τα εργατικά κέντρα, αλλά και εσείς που το επισημαίνετε, ναι, όντως, όταν προσέχουμε αυτό που έχουμε πέραν από το κομμάτι του καιρού, το οποίο επηρεάζει, αλλά όταν κάνουμε την καλλιέργεια σωστά και γίνονται και οι σωστές προβλέψεις για την ακτοκτονία, που βλέπουμε ότι και η περιφέρεια άκουσε, υπήρχε ένα ενδιαφέρον και στο κομμάτι των φυτοφαρμάκων που είπαμε τι πρέπει να γίνει και στα χρονικά, τότε όλο αυτό είναι καλύτερα. Και εκεί μπορεί να βοηθήσει, γιατί εδώ είναι 50 ζεστά εκατομμυριάκια που ήρθαν παραπάνω σε μια κριτική οικονομία που αυτή τη στιγμή τουριστικά πλήττεται πάρα πολύ. Και εκεί είναι ένα μικρό ανάχωμα το κομμάτι των κριτικών εξαγωγών. Από 175 να πάμε στα 233. Είναι περίπου 60 εκατομμύρια, τα οποία ήρθαν να μειώσουν, αν θέλετε, αυτό το πόνο που δεχόμαστε από το τεράστιο πλήγμα που έχουμε δεθεί.